Ηρακλή, Λάρισας Ηρακλή, συγγνώμη, Άρη Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ Εδεσαϊκού, ΑΕΚ Απόλλωνα και Ξάνθης Ολυμπιακού. Μια επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα με καλές προϋποθέσεις. Καρασαβίδης, ο οποίος προσπαθεί να μπει μόνος του μες στην περιοχή. Υπάρχει το μαρκάρισμα από τον Καραγιάννη. Συνεχίζεται η φάση με το γύρισμα που κάνει ο Κόλλα. Πετάχτηκε ο Νικολαίδης μες στην περιοχή. Πάνω στη γραμμή σώζει ο Παπαδόπουλος τον Κόλλα. Ο Κόλλα γυρίζει, έχει καλό πόδι. Κάνει ένα αριστερό σουτ και ένα καταπληκτικό γκολ ακριβώς στο 62ο λεπτό του αγώνα. Του Νικολαίδη τώρα, ο οποίος έχει τον Κούτουλα. Ο Νικολαίδης ταλαιπωρεί όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Μπαίνει μες στην περιοχή για να δούμε τελικά τον μαρκάρι ο Παπαδόπουλος και ο κύριος Πλευρίτης δίνει το πέναλτι. Στο πέναλτι ο Μπάρνιακ απέναντι από τον Καραγιάννη. Σουτάρει, στέλνει την μπάλα με ωραίο σουτ στα δίχτυα. Κάνει το ΑΕΚ Απόλλων 0-2. Το Κωστένογλου να δούμε θα περάσει μες στην περιοχή. Προτιμάει να κάνει μια σέντρα που κόβεται. Έρχεται ο Κοπιτσής να κερδίσει την μπάλα. Πέφτει μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής έχει δώσει πέναλτι. Στο πέναλτι είναι ο Τσάρτας, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-1. Με το Μινάτο Χατζίδη να το εκτελεί. Ο Καρκάνης απομακρύνει, ο Μπατίστα πλασάρει. Ο Καρκάνης στη συνέχεια απομακρύνει και είναι γκολ. Ύστερα από υπόδειξη του Ζαχαριάδη, όσο και του Επόπτη. Θα αλλάξει πολύ ωραία με τον Τζάτζο. Ζεκερίδης πέφτει κάτω από μαρκάρισμα του Παχατουρίδη και πάλι συνεχίζεται η φάση και το σούτο Μαρτσέλο στο δοκάρι και στα δίχτυα. Ισοφαρίδης κοντά Ξάνθη με τον Βραζιλιάνο τον Μαρτσέλο. Ύστερα από την πολύ ωραία προσπάθεια του Ζεκερίδη που έπεσε κάτω, κέρδισε την κόντρα. Η μπάλα έφτασε στο Μαρτσέλο. Αυτό σούταρ η μπάλα, βρήκε το κάθε το δοκάρι και από εκεί στα δίκια του 300. Καραπιάλης θα χάσει, όχι, η μπάλα θα πέσει στον Μπατίστα. Η μπάλα περνάει για τον Αλεξανδρή που πλασάρει τον Καρκάνη και είναι το γκολ. Στο 46ο λεπτό, πολύ ωραία η πάσα που έγινε από τον Πασαλή στον Αλεξανδρίο. Ο τελευταίος πρόλαβε την έξοδο του Καρκάνη και έτσι μόλις στο 46ο λεπτό Σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 1-2. Φάουλ για τη Σκόντα Ξάνθη με τον Πάνου απευθείας δυνατά και γκολ 2-2. Από πολύ μακριά σούτερ απευθείας ο Λονίδας ο Πάνου και ισοφάρισε στο 71ο λεπτό. Πηδάει για την κεφαλιά ο Πάνου και το σούτ από τον Μαλαδένη και 3-2 από τον Χρήστο Μαλαδένη. Εκτελέστηκε το πλάγιο από τον Τεγκελίδη, πήρε την πρώτη κεφαλιά ο Πάνου και με απευθείας βολέ ο Χρήστο Μαλαδένης την μπάλα στα δίχτυα του 300 στο 78 Σκόντα Ξάνθη Ολυμπιακός 3-2. Στο Αλκαζάρ, ο Ηρακλής νίκησε τη Λάρισα με 3-1 και διατηρήθηκε σε τροχιά Ευρώπης. Η Λάρισα προηγήθηκε μόλις το 4ο λεπτό με έξυπνο μακρινό σουτ του Ρουμάνου Στέφαν Στόικα που νίκησε τον Γιώργο Πλίτσι. Στο 39, ο Πρέντρακ Έρακ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την μπάσα του Παπαδόπουλου. Τρίβησε την άμυνα της Λάρισας και με κοντινό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο μετά την έναρξη, στο 47, ο Νίκος Μιρτσέκης, που διανύει περίοδο μεγάλης ευστοχίας, έδωσε το προβάδισμα στον Ηρακλή, ύστερα από φάουλ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σύγχυση στην περιοχή των γηπεδούχων. Το τελικό 1-3 πραγματοποιήθηκε στο 83ο λεπτό. Ύστερα από κόρνερ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο έτερος των Σέρβων, Μίλαν Πετσάνοβιτς, με παλικαρίχια κοντινή και βαλιά, ολοκλήρωσε την κενόλευκη νίκη που επιτρέπει στον Ηρακλή ελπίδα στο όραμα του UEFA. Τουρσουνίδης τώρα θέλει να περάσει παλιά, δεν μπόρεσε, εκεί όμως που είναι ο Ζουμπούλης, πέφτει στο έδαφος, τελικά το πέναλτι. Ο Ολλανδός έτοιμος, την μπάλα στα δίχτυα, ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκόρ. Ο Ολλανδός ο Φανρόι τώρα ετοιμάζεται, κάνει και το σούτι κόντρα, γκολ! Το 2-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ από το σούτ αυτό του Φανρόι. Ξεγελάστηκε ο Ράμπουσιτς, η μπάλα στα δίχτυα. Βιτεβής τώρα που πέρασε, Αλεξίου. Έχασε την μπάλα Αλεξίου. Βιτεβής σε καλή θέση, πλασάρι. Χάθηκε ευκαιρία από τον Παπαδόπουλο, σουτ γκολ. Ο Εδεσαϊκός μειώνει το σκορ μετά από αυτή την επίθεση του Βιτεβή. Ο Παπαδόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μιχόπουλου. Η παλιά από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο Κοφίδης. Κατεβάζει κάτω την μπάλα, ωραίο το κοντρόλ. Σκιαντάκης η προσπίση, γίνεται το σουτ, τελικά σώζει ο Βάτσικ. Ωραίος ο συνδυασμός των παιχτών του Παναθηναϊκού. Η παλιά από την άλλη πλευρά για τον Βαζέχα που είναι σε πλεονεκτική θέση, καταδιώκεται. Ο Βαζέχα κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Στο 11ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, ο Πολωνός Βαζέχα σε αυτή την αντεπίθεση που έγινε από πλευρά Παναθηναϊκού στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Καρκαμάνη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται εδώ στο γήπεδο Χαριλάου. Άρης Παναθηναϊκός 0-1. Έλεγε Σαπουτζή τώρα. Η παλιά του Σαπουτζή. Είναι ο Λόντσαρ που αφήνει για τον Ιβάν, ο Κοφίδης, ο Μαυρογεννίδης προσπαθεί να ξεφύγει και βέβαια είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι, 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, δίνεται ευκαιρία στον Άρη.
Ενώ εσείς ξαναβλέπετε τη φάση της ανατροπής του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία στον Άρη να ισοφαρίσει. Αντώνης Απουντζής με αντίπαλο το Βάντσικ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει. Άρης Παναθηναϊκός 1-1. Μια από τις τελευταίες, ίσως τελευταία προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Τσιαντάκης θέλει να ξεφύγει και ξεφεύγει πολύ ωραία. Σε καλή θέση βγάζει τη σέντρα από την άλλη πλευρά. Ο Ιβάν προσπάθησε και τελικά η μπάλα είναι στα δίχτυα. Στο 92 είναι ο Μαυρογεννίδης ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς βλέπετε και εσείς άλλωστε ότι γίνεται εδώ στο γήπεδο Χαριλάου. Στο 92 στις καθυστερήσεις ο Άρης κάνει το 2-1.